η αξιολόγηση πρέπει να κλείσει. Και πρέπει να κλείσει τώρα τον Φεβρουάριο. Το δούνο του να μην απαιτεί παράλογα μέτρα και να εναρμονιστεί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτό συζητήσαμε και με τον κύριο Μοσκοβισή, ο οποίος διαδραματίζει αυτές τις κρίσιμες στιγμές έναν σημαντικό ρόλο. Και η δική του άποψη, χωρίς βέβαια να μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του, είναι ότι το Δουνουτού πρέπει να αποδεχθεί τις εκτιμήσεις της Κομισιόν για την ελληνική ανάπτυξη και να μην επιμένει σε αριθμούς και προβλέψεις που και στο παρελθόν έχουν αποδειχθεί λανθασμένες. Δυστυχώς η κυβέρνηση σπατάλησε για άλλη μια φορά πολύτιμο χρόνο. Και τώρα η χώρα βρίσκεται ξανά με την πλάτη στον τοίχο. Δεν είναι όμως ώρα για αντιπολιτευτικές κορώνες. Δεν είναι η ώρα για να αποδοθούν οι ευθύνες. Καλούμε την κυβέρνηση να μην χάσει το Φλεβάρι, να μην χάσουμε την ποσοτική χαλάρωση του Μάρτιου, να μην μπει η Ελλάδα στη δίνη των εκλογικών αναμετρήσεων Ολλανδίας, Γαλλίας, Γερμανίας. Μένουν μόνο λίγες μέρες. Και για άλλη μια φορά το ποτάμι ενημερώνει τον ελληνικό λαό για την κρισιμότητα των στιγμών. Το τυχοδιοπτικό σενάριο της καθυστέρησης που συζητούν κάποιοι στην κυβέρνηση πρέπει να καταληφθεί. Όχι άλλες ζαριές με τις ζωές των Ελλήνων.